Γεια σας αγαπητοί φίλοι, 20 καν TFX θέλει να παρατάξει η Τουρκία απέναντι στα 24 Ραφάλ της Ελλάδος το 2028, τότε που θα αρχίσουν να παραλαμβάνονται και τα πρώτα F-35 από την ελληνική πολεμική αεροπορία. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ενώ ακυρώθηκε για άλλη μια φορά η πρώτη πτήση του ΚΑΑΝ που ήταν να γίνει χθες 27 του μηνός, επιμένουν οι Τούρκοι να μιλούν για το μαχητικό, το stealth όπως λένε πέμπτης γενιάς, που σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που έχω μελετήσει είναι τέταρτης πλάς και θεωρούν και λένε ότι είναι καλύτερο ακόμα και από τα F-35. Ο στόχος είναι να είμαστε σε θέση να παράγουμε 20 ΚΑΑΝ το 2028, είπε Τούρκος αξιωματούχος, και ο υπουργός Μεχμέτ Φατίχ Κατσίρ τον ρώτησαν για το πόσα θα παραχθούν το 2028. Ως μαχητικό αεροσκάφος της πέμπτης γενιάς, το ΚΑΑΝ TFX θα φέρει μια πραγματικά στρατηγική δυνατότητα στην Τουρκία. Μιλούν για διπλής μηχανής stealth αόρατο μαχητικό πέμπτης γενιάς παντός καιρού. Αυτό θέλουν να αντικαταστήσει τα F-16, τα πεπαλαιωμένα της τουρκικής αεροπορίας, αλλά και κατά πάγια πρακτική της Τουρκίας, όπως εξάγει τις κορβέτες Αντά, τα TB2 Bayraktar, τα TIE Anka και τα άλλα, να εξάγει και μαχητικά. Την ίδια ώρα είναι εκτός ευρωπαϊκών μαχητικών προς το παρόν. Ελπίζουμε ο ελιγμός με την δίθεν εξομάλυνση με την Ελλάδα και την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ να μην δώσει στον Ερντογάν αόρατα μαχητικά στο μέλλον και στην παρούσα φάση F-16 Viper και Eurofighter ανώτερου επίπεδου. Rolls-Royce, βρετανική εταιρεία, στρατηγική συνεργασία με την Τουρκία και της δίνει πάρα πολλά στενή σύμμαχη, άλλωστε το Λονδίνο με την Άγκυρα. Λοιπόν, φαίνεται σύμφωνα με τουρκικές πηγές ότι ο διευθυντής της Rolls-Royce στην Τουρκία, Görkem Kiris Gümüşel, είπε ότι η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη και στρατηγική σημασία αγορά για τη βρετανική εταιρεία. Είπε ότι η εταιρεία έχει περίπου 150 υπαλλήλους στο δυναμικό της στην Τουρκία και έχει προτεραιότητα την ανάπτυξη μακροχρόνιας συνεργασίας ανάμεσα στη Rolls-Royce και την κατοχική δύναμη. Η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντική στρατηγική αγορά για την εταιρεία. Αν εκκινήσω με τις δραστηριότητές μας στην πολιτική αεροπορία, μπορώ να δώσω παράδειγμα της μακροχρόνιας συνεργασίας με την Turkish Airlines, που είναι μια ταχεία αναπτυσσόμενη εταιρεία του αεροπορικού τομέα. Κωνσταντινούπολη, παγκόσμιος αεροπορικός κόμβος. Υποστηρίζουμε την αυξανόμενη ανάγκη με τους κινητήρες μας σαν Rolls-Royce και δίνουμε δύναμη στο στόλο, αυξάνοντας σοβαρά το μερίδιο αγοράς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με την Turkish Airlines. Έτσι και με άλλες κινήσεις που γίνονται, φαίνεται ότι ο κινητήρας της Rolls-Royce θα ενισχύσει τα τουρκικά μαχητικά. Ήδη τροφοδοτούμε τα αεροσκάφη, είπε ο Γκιμουσέλ, στο απόθεμα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων σε μεταφορικά, εκπαιδευτικά αεροσκάφη, εκπαιδευτικά ελικόπτερα, ελικόπτερα TAF 129 ATAK. 450 κινητήρες, λέει, έχουμε δώσει. Καλύπτουμε τις απαιτήσεις κινητήρα για τις χερσαίες και ναυτικές πλατφόρμες στην Τουρκία και δίνουμε και άλλες ενεργειακές λύσεις και πλέον. Έτσι φαίνεται ότι ο άξονας Βρετανίας Τουρκίας ενισχύεται διαρκώς. Ένα από τα θύματα είναι η κυπριακή μας δημοκρατία και φυσικά, εάν δώσει και κινητήρες για το ΚΑΑΝ, οπωσδήποτε θα στρέφεται ξεκάθαρα και επί του πεδίου εναντίον του ελληνισμού Ελλάδος και Κύπρου αυτή η κίνηση της βρετανικής εταιρείας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Ο Ερντογάν κάνει και άλλη μια και άλλον έναν ελιγμό, τον οποίο θα σας πω στην εκπομπή που θα κάνουμε σήμερα στις 4 το μεσημέρι. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή συνέχεια αγαπητοί φίλοι σε όλους.